καθαρή απάντηση χωρί περιστροφέ αναφορικά με τι εκλογέ έδωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο στη δευτερολογία του στη Βουλή ξεκαθάρισε πω οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Επίση, ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε πω από την 1η Ιανουαρίου του 2023 η κυβέρνηση θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύη για όλου και την ίδια ημέρα θα ξεπαγώσουν οι συντάξει για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Δύο μητροκτονίε μέσα σε λίγε μόλι ημέρε καταγράφηκαν σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Στην υπόθεση τη Θεσσαλονίκη, ένα 50χρονο στην Νεάπολη σκότωσε την 79χρονη μητέρα του μέσα στο σπίτι όπου έμεναν μαζί. Τη σωρό άτυχη γυναίκα βρήκε πέντε ημέρε μετά και ειδικότερα χθε Τρίτη μέσα στην πανιέρα του σπιτιού και σε προχωρημένη σύψη ο άλλο τη γιο 53 ετών. Σήμερα, μια νέα μητροκτονία συγκλώνησε την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, 42χρονο άντρα για άγνωστο ακόμη λόγο πήρε ξύλινε τάβλε από την τουλάπα και άρχισε να χτυπά με μανία την 67χρονη μητέρα του μέχρι θανάτου. Αμφότεροι δράστες φέρονται να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Τη ζωή του έχασε ένα βρέφος 13 μηνών από αίτια που σχετίζονται με σοβαρή οξία υπατήτηδα άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος εναντίον τριών ατόμων προχώρησε η εισαγγελία Βόλου για τον θάνατο μιας 14χρονης κοπέλας σε Λούνα Πάρκ στον Αλμυρό πριν από τρία χρόνια. Τα κατεχόμενα αναμένεται να επισκεφθεί σε δύο εβδομάδες ο Τουρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προκειμένου να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 19.303 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Παράλληλα, 22 συμπολίτε μα έχασαν τη ζωή του, ενώ 96 είναι διασωληνωμένοι. Στο 11,98% ο δείκτη θετικότητα. Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπό στη Θεσσαλονίκη κατόπιν σχετικού εντάλματο για υπόθεση γενετήσεων πράξεων σε βάρο τη ανήλικη κόρη τη συντρόφου του. Εξητήριο από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο τη Νίκαιας πήρε ο ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη, ενώ πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το πενταμελέ εφετείο Κακουργημάτων τη Αθήνα απέρριψε τα αιτήματα αποφυλάκηση των τεσσάρων καταδικαστέντων για την υπόθεση τη Χρυσή Αυγή ανάμεσα στους οποίους και ο πρώην Ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός. Γεωργιανός κρατούμενος 41 ετών απέδρασε χθε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του. Παράλληλα, σήμερα το πρωί σημειώθηκε νέα απόδραση 38χρονου κρατούμενου από το νοσοκομείο Γεννηματάς, ο οποίο επίση αναζητείται από τι αρχέ. Θέση για τον παρά κινητοποιήσεων των εργαζομένων του ΟΑΣΤ πήρε ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Κωνσταντινό Ζέρβα, ζητώντα από την πολιτεία να ικανοποιήσει άμεσα τα δίκαια, όπω είπε, αιτήματά του, τα οποία αφορούν τη συλλογική σύμβαση εργασία και την απόδοση προβλεπόμενων επιδομάτων. Όλη η της ημέρα στο